Σήμερα δεν θα σας πω ποιον έχω δίπλα μου, θα το δείτε από μόνοι σας. Και θα σου κάνω ένα ερώτηση, γιατί έκατσες έτσι. Τι είναι γιατί έκατσα έτσι. Πες πως έκατσες. Δηλαδή ξεκινάς με παρατήρηση, ας πούμε κατευθείαν, πες καλησπέρα, τι κάνεις. Θα σου το πω με κατευθείαν με πέσαν τα μούτρα. Ναι, ξέρεις. Μ' αρέσει γιατί με έβαλες εδώ στον καναπέ, είσαι άνετα και έκατσα έτσι άνετα. Είσαι το πρωτόκολλο που κάθε έτσι χαλαρά, freestyle να το πούμε. Freestyle, για πώς κάνετε. Είναι χρυσό μαζί με το τέτοιο. Δεν ξέρω, έτσι είναι χαλαρά και όμορφα, έτσι είμαστε μια ωραία παρέα εδώ. Μου βγάζει και πολύ θετική άβρα παρότι μόλι σε γνώρισα, οπότε είπα να κάτσω άνετα. Χαίρομαι. Τι κάνει. Μ' αρέσει γιατί ξεκινάει νορφότσα την κουβέντα μα τώρα. Είμαι μια χαρά, πολύ καλά, εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Χαίρομαι. Ήρθε νωρί την καβάλα. Σήμερα. Ήταν λες νωρίς, ανέφτασα... Ήρθες απογευματάκι. Α, ήρθα βραδάκι. Εκεί μέσα στο στρατόπεδο, δηλαδή, σου κάνουν παραγγελιές ή σου κάνουν καζούρα. Καζούρα δεν μου κάνουν, ε. Είμαι καλό παιδί γι' αυτό. Όσοι είναι προκλητικοί και έχουν περίεργες συμπεριφορές, γίνονται και δέκτες της καζούρας ή των καψονίων, τέλος πάντων, όπως θέλεις πες το. Εγώ είμαι σχετικά ήρεμος, οπότε όχι. Και παραγγελιές είναι σε καθημερινή βάση, εννοείται. Έρχονται φαντάρι, μου δίνουν τηλέφωνα, πάρε την κοπέλα μου, τραγούδι έτσι ένα ρεφρέν κτλ. Ναι, ωραία είναι. Κάνεις αφιερώσεις μέσα στο τηλέφωνο. Ιδέες, κάνω και τέτοια, ναι. Okay, το εννοεί αυτή τη φορά δεν είμαι ξανθιά εγώ. Έχει, το βλέπετε. Είναι, το βλέπετε άλλωστε. Έχεις ξανάρθει στην Καβάλα. Βεβαίως, έχω έρθει περίπου πριν από ένα χρόνο. Πάλι στο Factory, στο συγκεκριμένο μαγαζί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία τότε και είπαμε να το επαναλάβουμε και φέτος. Και νομίζω ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα. Την πόλη της Καβάλας την έχεις γυρίσει. Την πόλη της Καβάλας την έχω γυρίσει λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί και τις δύο φορές, μάλλον έχω έρθει τρεις φορές στην Καβάλα. Τις δύο φορές, η μία ήταν πέρσι, η δεύτερη είναι φέτος και είχα έρθει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι με την Ατάση Θεοδωρίδου που είχαμε τραγουδήσει, κάπου εδώ κοντά. Η Καβάλα είναι μια πανέμορφη πόλη. Αυτό λέγαμε και off camera πριν, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το αμφιθεατρικό που έχει. Που σχεδόν όλα τα σπίτια βλέπουν στη θάλασσα. Το κάστρο είναι πάρα πολύ γραφική πόλη, πάρα πολύ όμορφη. Και νομίζω ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί όλοι εσείς που ζείτε εδώ, έτσι μακριά από τη φασαρία της πρωτεύουσας, σε μια τόσο όμορφη πόλη. Και ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μας ξανάρχεσαι. Ο κόσμος μου αρέσει πάρα πολύ της Καβάλας, ναι, έτσι κι αλλιώς. Γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα έτσι έχει πολύ θερμό κοινό, αν θέλεις. Οι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά να διασκεδάζουν με την καρδιά τους, με την ψυχή τους. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά σήμερα. Τι θα ακούσουμε σήμερα. Τα πάντα όλα. Πάντα όλα και τα ακούω άλλα τίποτα. Ναι. Θα ακούσετε και δικά μου κομμάτια, αλλά και άλλα κομμάτια. Τραγούδια μάλλον, γιατί δεν μου αρέσει πολύ η λέξη κομμάτια. Ένα πολύ διασκεδαστικό πρόγραμμα. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα τα σπάσουμε, θα ερωτευτούμε, θα πονέσουμε, όλα θα τα κάνουμε απόψε. Θα ακούσουμε περισσότερο pop, αν μπορούμε να το πούμε, ή χορευτικά ή ερωτικά. Γιατί το έχει. Θα ακούσετε ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, τα πάντα. Θα τραγουδήσουμε και μοντέρνα και πιο λαϊκά και πιο ερωτικά τραγούδια. Έχω φτιάξει έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο θα περικλεί λίγο πολύ όλα αυτά, γιατί δεν μου αρέσει να κινούμε σε ένα μουσικό ύφος, ούτε δισκογραφικά, ούτε στις live εμφανίσεις μου. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα, να πειραματίζομαι και να έχω διάφορα μουσικά είδη. Οπότε θα ακούσετε λίγο απ' όλα. Να σε πω λίγο πιο εσένα σαν Ηλίας, τι σ' αρέσει λίγο περισσότερο να τραγουδάς. Κοίταξε να δεις, στο 90% των καλλιτεχνών, των τραγουδιστών μάλλον, που θα κάνεις αυτή την ερώτηση, θα σου απαντήσουν ότι μας αρέσει να τραγουδάμε μπαλάντες. Ίσως επειδή είναι τα κομμάτια στα οποία μπορούμε να εκφραστούμε περισσότερο, να αναδείξουμε τη φωνή μας, να βγάλουμε περισσότερο συνέστημα. Και όντως, και εγώ θα σου απαντήσω ότι μου αρέσει να τραγουδάω πολύ μπαλάντες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και να διασκεδάζω τον κόσμο. Είναι εύκολο να τραγουδάς μπαλάντες, γιατί είναι οι μπαλάντες συνήθως καψουρικές. Κοίταξε, δεν μπορείς να συνέχεις σε αυτή την ψυχολογία ώστε να θυμάσαι κάτι ή να είσαι ερωτευμένος συνέχεια. Καλά, ναι, οπωσδήποτε. Αλλά κάθε φορά που τραγουδάς ένα τραγούδι, περνάνε από το μυαλό σου σκέψεις, βιώματα, προσπαθείς λίγο να μπεις μέσα στο κομμάτι για να μην είμαστε. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν συμβαίνει κάθε φορά αυτό. Έτσι. Δεν αισθάνομαι ή δεν σκέφτομαι ή δεν προσπαθώ να βιώσω κάθε φορά που τραγουδάω ένα τραγούδι αυτό που λέει το τραγούδι. Αλλά μου αρέσει πολύ να τραγουδάω μπαλάδες. Σου είπα όμως ότι δεν μου αρέσει μόνο μπαλάδες, μου αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο. Μου αρέσει πολύ τα χορευτικά κομμάτια, μου αρέσει πολύ τα λαϊκά κομμάτια και τα πιο καινούργια και τα πιο παλιά. Και αυτό το μπέρδεμα συμβαίνει στη live εμφανίσεις μου. Δεν πετυχαίνουμε μόνο μπαλάδες, έχουμε όλα τα είδη τραγουδιών. Ακριβώς. Να περιμένουμε κάτι από σένα. Μιας και μίλησες για CD και μιας και μίλησες για το μπλέξιμο έτσι των μουσικών ειδών, να σου πω ότι είμαστε λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία της καινούριας μου δισκογραφικής δουλειάς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από μένα και από τους συνεργάτες μου. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από την Universal Music. Θα περιέχει μέσα
το «Μαζί σου πάω παντού», το «Τα πάντα όλα» και το «Μέτρα τα αστέρια» που έχουν γίνει ήδη επιτυχίες, και από εκεί και πέρα άλλα 9 καινούργια τραγούδια που μου έχουν γράψει διάφοροι καταξιωμένοι δημιουργοί. Δεν θα σου πω ακόμα ονόματα, θα περιμένουμε να κυκλοφορήσει η δουλειά και θα σου αποκαλύψω μετά περισσότερα. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τον τίτλο του CD να τον πούμε, τον δεν ξέρουμε. Μπορώ να σου αποκαλύψω. Τον ξέρουμε, αλλά δεν μπορώ να τον αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε την κυκλοφορία για να πούμε περισσότερα. Εντάξει, τότε θα ήθελα πάρα πολύ να σε ξαναδούμε εδώ πέρα για να πούμε και για τα τραγούδια σου τα καινούρια. Και για τα καινούργια πράγματα, και την άλλη φορά θα κάτσουμε στον άλλο καναπέ. Την άλλη φορά στον κόκκινο. Παιδιά, έχει ένα κόκκινο και ένα κίτρινο καναπέ εδώ. Και μου λέει, πού θέλεις να κάτσουμε? Τη λέω, πού θέλεις εσύ. Και διάλεξε τον κίτρινο. Είναι δυνατόν γυναίκα πράγμα να διαλέγει τον κίτρινο? Την άλλη φορά στον κόκκινο. Άρεσε. Την άλλη φορά. Κοίτα, τώρα ήταν η πρώτη γνωριμία μας. Τη δεύτερη γνωριμία. Θα περάσουμε στον κόκκινο. Θα περάσουμε τη σχέση μας στο επόμενο επίπεδο, δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσει σήμερα το βράδυ και να μας διαχειριστεί. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά έτσι και να έχεις πάντα έτσι αυτό το χαμόγελο και την αίσθηση του χιούμορ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Και μου αρέσει. Να είσαι καλά.